Ένας χρόνος από το μεγάλο προδιαγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη και τον άδικο θάνατο 57 ανθρώπων. Στις ράγες της εγκληματικής πολιτικής του κόστους ωφέλους. Ένας χρόνος μετά από το τρένο που δεν έφτασε ποτέ και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας διατρανώνουμε αποφασιστικά ότι δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για το έγκλημα αυτό. Το σύνθημα που γεννήθηκε στις πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις που πυροδότησε το έγκλημα στα Τέμπη ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας ακούγεται παντού ως απέτηση στην αποδιδεγμένα κατάπτυστη προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών και των ενόχων από την κυβέρνηση και άλλους μηχανισμούς. Ναι, προσπαθούν να συγκαλύψουν την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κυβερνήσεων που υλοποίησαν την πολιτική που όλα τα μετράει με το κέρδος. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή την έκδοση βουλεύματος από το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, με βάση το οποίο εγκρίθηκε η διαβίβαση της δικογραφίας προς τη Βουλή και της αποστολής της δικογραφίας, ζητάμε την άμεση συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής. Το οφείλουμε στους 57 νεκρούς. Ωστόσο, στις ίδιες ράγες, συντρίβεται κάθε δικαίωμα και ανάγκη των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Οι μισθοί εξαϊλώνονται από την ακρίβεια. Οι δημόσιες δομές υγείας βρίσκονται στο κόκκινο. Η μόρφωση και οι σπουδές μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Οι εργαζόμενοι δίκαια σήμερα απαντούν με απεργία και είναι στους δρόμους. Η καρδιά και ο νους μας είναι μαζί τους. Γι' αυτό εκφράζουμε και τη διαμαρτυρία μας ότι σήμερα η μέρα απεργίας που η θέση μας είναι μαζί με τον αγωνιζόμενο λαό μπήκε το νομοσχέδιο εμπορευματοποίησης των αιγιαλών και παραλιών της πατρίδας μας, ενώ θα μπορούσε να συζητηθεί αύριο. Όμως, βιάζεστε να παραδώσετε βορρά στην κερδοφορία των μεγαλοξενοδόχων παραλίες και αιγιαλό που έχει μείνει ελεύθερο για το λαό. Βέβαια, την εμπορευματοποίηση των παραλίων και την παράδοσή τους στο τουριστικό και κατασκευαστικό κεφάλαιο το έχουν υπηρετήσει όλες μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Γι' αυτό έχουμε περιφραγμένες παραλίες σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων που αδυνατούν να καταβάλουν μεγάλα αντίτιμα. Τι επιπλέον όμως κάνει αυτό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης? Διευρύνει την επιχειρηματική εκμετάλλευση σε περισσότερες παραλίες και ως προς την έκτασή τους. Ταυτόχρονα διευκολύνει και επιταχύνει τη συγκέντρωση χρήσης της παραλίας σε μεγάλους ομίλους. Έτσι, αναγορεύει σε ακόμα ακριβότερο εμπόρευμα την παραλία και δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τα εργατικά λαϊκά στρώματα από το να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους στην αναψυχή, την άθληση, την ξεκούραση. Πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις θα έχει και στο περιβάλλον, απειλώντας παράλληλες ζώνες με ιδιαίτερη οικολογική και περιβαλλοντική αξία. Επιπτώσεις θα έχει και στον κλάδο της εστίασης, αφού ταβέρνες μπροστά και κοντά σε ελεύθερες παραλίες θα έχουν πρόβλημα. Δεν γκρεμίζεται λοιπόν σύρματα και εμπόδια για ελεύθερες παραλίες για το λαό, αλλά βάζεται ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό είναι βαθιά αντιλαϊκό και αντιδραστικό. Το κεφάλαιο ευνοεί, στηρίζεται τα προνόμια και τα κέρδη του. Το λαό τον φτωχοποιείται ακόμα πιο πολύ σε βιωτικό επίπεδο και σε δικαιώματα που είχε μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαίο
ότι το νομοσχέδιο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από περιβαλλοντικές οργανώσεις, τοπικούς φορείς, σωματεία και συνδικάτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αλλάζεται τον ορισμό της παραλίας προς το χειρότερο και τον αποστεώνεται αφαιρώντας την εξής πρόταση, ότι είναι ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας που προστατεύεται από την πολιτεία, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του. Τι δείχνει αυτό? Την παραπέρα υποβάθμιση της περιβαλλοντικής αξίας της παράκτειας ζώνης και την παραπέρα εμπορευματοποίησή της, εξαφανίζοντας οποιοδήποτε χαρακτήρα της ως κοινόχρηστο αγαθό. Ακόμα, παραχωρείται σε επιχειρηματίες, σε αιγυαλό και παραλία που είναι ακόμα και μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. Είναι ντροπή. Ταυτόχρονα εισάγεται ένα θολό ορισμό για πάτητες παραλίες που δεν έχει αντίκρισμα. Εξάλλου, αν διαβάσει κανείς την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, βάζει πάρα πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό για τις ασάφειες του νομοσχεδίου. Όμως, δεν σταματάτε εκεί. Επεμβαίνετε στις παραλίες στα Δωδεκάνησα και λέτε ότι εξισώνονται νομοθετικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα, μας κουνήσατε και το δάχτυλο ότι όποιος διαφωνεί θέλει να διονύζεται το καθεστώς της Ιταλοκρατίας. Κι όμως ήταν η μόνη περιοχή που είχε κτηματολόγιο, το είχαν φτιάξει οι Ιταλοί και το κρατήσανε όλες οι κυβερνήσεις. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεκαετίες τώρα. Αυτό σημαίνει ότι στηρίζεται την Ιταλοκρατία. Φτωχό, ατυχέστατο το πολιτικό σας επιχείρημα. Είναι για να κρύψετε ότι στηρίζετε την εμπορευματοποίηση των παραλιών υπέρ του τουριστικού κεφαλαίου και ειδικά στα μεγάλα τουριστικά νησιά. Ωστόσο, σήμερα με το κτηματολογικό κανονισμό Δωδεκανήσου και το κυβερνητικό διάταγμα, οι εκτάσεις ανήκουν στη δημόσια κτήση του Δημοσίου, δηλαδή είναι κοινές, ελεύθερες και δεν επιτρέπεται η παραχώρησή τους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό αλλάζεται με το νομοσχέδιο. Τη χρήση. Και θα ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου. Δηλαδή, ότι το δημόσιο θα τα εμπορεύεται και θα στερεί την ελεύθερη πρόσβαση του λαού. Θα πάψουν να είναι στοιχεία της δημόσιας κτήσης ως πράγματα κοινόχρηστα και εκτός συναλλαγής. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι νομικοί, οι εισαγόμενες προς ψήφιση διατάξεις είναι μη νόμιμες και αναφέρουν τους λόγους. Καταθέτω στα πρακτικά ειδική νομική αναφορά με συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Βεβαίως, τα ίδια με εσάς κάνανε και οι προηγούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ και τα παρακλάδια τους με τις παραχωρήσεις στα λιμάνια, τα αεροδρόμια, το ελληνικό και ούτω καθεξής. Τη δημόσια περιουσία στα σαγόνια των επιχειρηματικών ομίλων. Όπως παράνομο και προκλητικό είναι ότι επεκτείνεται την ήδη καθορισμένη χερσαία ζώνη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης σε περιοχή Natura 2000, παραβιάζοντας νόμους και διαδικασίες. Θα έπρεπε να υπάρχει στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων γιατί καταστρέφεται προστατευόμενη περιοχή. Όχι βέβαια για κοινωνικές ανάγκες. Αυτά τα περιφρονείται. Και ειδικά για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που είναι η πύλη του αμερικάνικου αερίου LNG, αλλά και ταυτόχρονα είναι η κύρια πύλη του ΝΑΤΟ για εξοπλιστικά προς Ουκρανία. Βλέπετε τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα πάνω απ' όλα. Μάλιστα, θεωρεί το δολοφονικό ΝΑΤΟ, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, στρατηγικότατη σημασίας. Και εσείς μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και άλλων,
συμβάλατε να μετατραπεί σε στρατιωτική βάση θανάτου τύπου Μικρή Σούδας. Έτσι όλα επιτρέπονται, όλα καταπατιούνται και μας κουνάτε και το δάκτυλο από πάνω, παριστάνοντας ότι είσαστε θεματοφύλακες του περιβάλλοντος που βάζετε τάξη. Η υποκρισία και η κοροϊδία σας δεν έχει όρια. Το αποδεικνύεται και στο κεφάλαιο που αφορά την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού των μη διασυνδεδεμένων νησιών και της Κρήτης. Δίνεται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα σε παραγωγούς, καταπατώντας τις αξίες, τις αρχές, τον αγώνα σας για το πώς θα σώσετε τον πλανήτη από την κλιματική κρίση. Γι' αυτό κόπτεστε για την πράσινη μετάβαση που την επιβάλλετε παντού. Όμως, εδώ την ξεχνάτε. Γιατί ενδιαφέρεστε πάνω απ' όλα να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των μεγαλοξενοδόχων. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι με την υποκρισία και το φαρισαϊσμό σας. Απ' τη μια δίνετε με τις έσουλα άδειες σε ομίλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για πάρκα ανεμογεννητριών, ακόμα και καταστρέφοντας δάση και προστατευόμενες περιοχές Natura για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίων, όπως λέτε. Και απ' την άλλη, εγκρίνεται άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, καταπατώντας όσα λέτε για την πράσινη ανάπτυξη. Γιατί τόση αντίφαση? Γιατί το κάνετε? Μα το κάνετε για τις ανάγκες των μεγαλοξενοδόχων που τα κέρδη τους απογειώνονται και δίνουν μισθούς φτώχειας στους ξενοδοχοϋπάλληλους. Αυτή είναι η ταξική πολιτική και η υποκρισία σας ταυτόχρονα. Πάντα βάζετε πρώτο τις ανάγκες των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Τελικά, φιλοπεριβαλλοντικό, οικολογικό, είναι ό,τι συμφέρει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Είτε είναι όμιλοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε είναι μεγαλοξενοδόχοι, είτε εφοπλιστές και ούτω καθεξής. Επίσης, το κόστος θα καλυφθεί μέσω των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οίκο, που πληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες με τους λογαριασμούς ρεύματος για το έξτρα κόστος ηλεκτροπαραγωγής των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Κατά τα άλλα, μας λέτε και μας πλασάρετε ότι αυξήσατε την ωριαία αποζημίωση των εφημεριών των γιατρών. Πώς είναι η αύξηση? 0,87 λεπτά για τον ειδικευόμενο έως 1,48 ευρώ για το συντονιστή διευθυντή. Πενιχρώτατες, δεν αναπληρώνουν απώλειες προηγουμένων ετών. Δεν έχουν αυτοτελή φορολόγηση 20% και αφορολόγητο στις πρόσθετες εφημερίες που εξαναγκάζονται οι γιατροί να κάνουν λόγω των τεράστιων ελλείψεων. Έτσι, η αποζημίωση των εφημεριών προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα και η αύξηση μεταφράζεται τελικά ακόμα και σε μείωση εξαιτίας της αύξησης της φορολογικής κλίμακας. Κοροϊδία και εδώ με τις αυξήσεις. Δίκαια βγαίνουν και οι γιατροί, όπως και οι αγρότες και οι φοιτητές και οι μαθητές στους δρόμους. Ο εμπεγμός σας συνεχίζεται και με τους αγρότες. Όταν λέτε ότι η κυβέρνηση δίνει πίσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ δίνει μόνο ένα μέρος τους. Πριν το κόψιμό της με το τρίτο μνημόνιο το 2015, που το ψηφίσατε όλοι σας και τώρα γίνεται μαύρο δάκρυ, δινόταν στους αγρότες 180 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα δίνεται μόνο 82. Στους εφοπλιστές όμως δεν κόπηκε. Κάθε χρόνο τους ακουμπάτε 160 εκατομμύρια ευρώ για το αφορολόγητο πετρέλαιο και βεβαίως έχουν και του κόσμου τις φοροαπαλλαγές. Ωστόσο,
Η μαζική συμμετοχή με τρακτέρ στην καρδιά της πρωτεύουσας, η αλληλεγγύη και συμπαράσταση από εργατικά σωματεία δημιούργησε ενθουσιασμό, αισιοδοξία, έδωσε δύναμη στους αγρότες. Ο αγώνας τους συνεχίζεται και όπως λένε θα είναι μακρόχρονος και σήμερα είναι στους δρόμους της γενικής απεργίας με όλους τους εργαζόμενους καθώς δεν έχουν ικανοποιηθεί τα δίκαια αιτήματά τους που αφορούν την επιβίωσή τους και σχετίζονται με το υπέρογκο κόστος παραγωγής. Και αν μειωθεί το κόστος παραγωγής, θα μειωθούν και οι τιμές στα τρόφιμα. Αλλά και για τους επαγγελματίες που πρέπει να έχουν συνδεδεμένο POS με τις ταμιακές μηχανές, προβλέπονται σειρά εξοντωτικών προστήμων, ακόμα και αν δεν είναι δική τους ευθύνη. Παραδείγματος χάρη, καθυστερήσεις παρόχων. Για χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες, το κόστος προμήθειάς τους, αλλά και τα απαραίτητα λογισμικά και εγκαταστάσεις διασύνδεσής τους, αποτελεί ακόμα ένα βραχνά σε μια περίοδο που η ακρίβεια αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τους. Σε μια περίοδο που δίνεται μάχη για να μην χαθούν ρυθμίσεις χρεών και για να μπορούν οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να ανταποκριθούν στο νέο γύρο της φορολογικής επίθεσης της κυβέρνησης. Όμως, είναι και αυτό ένα ακόμα προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης για να πάρετε την επόμενη δόση εκταμίευσης και να μπουκώσετε τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτά είναι τα κριτήρια και η αντιλαϊκή πολιτική σας. Ωστόσο, προβλήματα που μπορούν να θεραπεύσουν λάθη και προβλήματα απλών ανθρώπων μπορείτε να τα προωθήσετε. Αναφέρομαι στην περίπτωση της περιοχής Αλκιώνα του Κατάκολου στο νομό Ηλίας. Είχα αναφερθεί και στην Επιτροπή. Υφίσταται σχέδιο πόλης από το 1935 και η κείμενη χάραξη οριογραμμής της παραλίας μπαίνει μέσα στο σχέδιο της πόλης, στο μεγαλύτερο μέρος του οικισμού. Ο Δήμος Πύργου έχει στείλει επιστολή, προτείνει λύση, την καταθέτω για τα πρακτικά, μπορεί να λυθεί μέχρι την ψηφοφορία. Έχουν δίκιο, αρκεί να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο. Επίσης αναφέρατε ότι θα φέρετε βελτιωμένες διατυπώσεις για τα αναφταθλητικά σωματεία. Δεν τις βλέπουμε, αναμένουμε. Ολοκληρώνω λοιπόν με τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το ζήτημα του Αιγαιαλού και της παραλίας στο πλαίσιο της πολιτικής γης. Στον καπιταλισμό, ο χωροταξικός σχεδιασμός εντάσσεται και υποτάσσεται αντικειμενικά στους νόμους της αγοράς και της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Είναι άρρηκτα δεμένος με την εμπορευματοποίηση της γης και τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που προωθούνται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων για το ΚΚΕ, η πολιτική γη, ο χωροταξικός σχεδιασμός μπορεί και πρέπει να στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασών, των αιγιαλών, των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. Στην ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων της οικονομίας. Στην προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας απέναντι σε ακραία φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές αστοχίες και καταστροφές. Στη διεύρυνση του λαϊκού εισοδήματος και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με βάση αυτά τα κριτήρια δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο και το καταψηφίζουμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τους εργαζόμενους και με την ευκαιρία της σημερινής απεργίας να εντείνουν την πάλη τους για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, της οποίας η πολιτική γης και η εγχώρηση των παραλιών και του Αιγιαλού είναι αναπόσπαστο μέρος.